κραυγή της Μάγδας Φίσα μετά την ετιμιγορία του δικαστηρίου συγκλονίζει, καθώς η μάνα του Παύλου Φίσα βλέπει τον πολύχρονο αγώνα της και τη θυσία του γιού της να δικαιώνονται. Το πλήθος που από νωρίς το πρωί της Τετάρτης είχε κατακλείσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας ξεσπά σε πανηγυρισμούς. 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση ενδεδειμένη των μανδύα πολιτικού κόμματος. Αισθανόμαστε καλά, και εγώ και η μητέρα του. Θα αισθανθούμε ακόμα καλύτερα όταν τους δούμε μέσα στη φυλακή. Το ότι τους χαρακτηρίσαν ότι είναι εγκληματική οργάνωση είναι πάρα πολύ καλό. Δικαιώθηκα. Και ο γιος μου και όλοι μας. Όλοι. Να τους δούμε στη φυλακή, τουλάχιστον πολύ βαθιά στη φυλακή. 7 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ανάμεσά τους ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος, καταδικάστηκαν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Όλες οι εγκληματικές ενέργειες εκπορεύονταν από τον αρχηγό. Όλες οι δολοφονίες και οι απόπειρες ανθρωποκτονιών εκπορεύονταν από τον Μιχαλολιάκο. Μιλάμε σήμερα για μια πρώτη δικαίωση των θυμάτων της ναζιστικής βίας. Ακόμη 11 πρώην βουλευτές καταδικάστηκαν για ένταξη και συμμετοχή, ενώ ως μέλη κρίθηκαν ένοχοι οι λεγόμενοι Πυρηνάρχες, Πατέλης και Πανταζής. Για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος μαζί με 15 από τους συνολικά 18 κατηγορουμένους. Ένοχοι κρίθηκαν επίσης για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι 4 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά μελών του ΠΑΜΕ στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη και οι 5 για την επίθεση κατά των Αιγυπτίων αλλιεργατών στο Πέραμα. Είναι ένα μήνυμα τιμωρίας και όχι ατιμωρησίας, ένα μήνυμα απαγορευτικό για οποιαδήποτε ομάδα μιμητών κοινωνικού εκφασισμού στα νησιά, στα σύνορα, στα καμένα βούρλα, στο Τιμπάιτι και οπουδήποτε αλλού. Είναι μια μεγάλη ντροπή για την ελληνική δημοκρατία ότι η πιο ακραία, η πιο δολοφονική οργάνωση της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς φύτρωσε στην Ελλάδα. Μικροεπισόδια σημειώθηκαν μετά την ανάγνωση της απόφασης, τα οποία όμως γρήγορα εκτονώθηκαν. Η ετιμιγορία επιβεβαίωσε δικαστικά αυτό που ήταν κοινή γνώση εδώ και χρόνια, ότι η Χρυσή Αυγή ήταν επί της ουσίας μια εγκληματική οργάνωση που συστάθηκε για να διαπράξει εγκλήματα. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για νίκη κατά της ακροδεξιάς γενικότερα στην Ευρώπη. Από την Αθήνα για το Euronews, Πάνος Κιτσικόπουλος.